Τα τελικά ποσοστά να διαμορφώνονται στο 33,31% για τη Νέα Δημοκρατία, έναντι του 23,91% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία καταλήγει να εκλέξει 7 ευρωβουλευτές, ενώ το κυβερνητικό κόμμα 6. Συγκεκριμένα στην τελευταία καταμέτρηση σταυρών με 46,16% ενσωμάτωση, η Νέα Δημοκρατία εκλέγει τους εξή υποψηφίου. Πρώτος με παραπάνω από 285.000 σταυρούς εκλέγεται ο Στέλιος Κυπουρόπουλος. Ακολουθεί ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης με παραπάνω από 236.000 σταυρούς. Η Ελίζα Βόζερμπεργκ κατάφερε να ξεπεράσει τους 155.000 σταυρούς. Ακολουθεί η πρώην εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία Μαρία Σπυράκη με παραπάνω από 147.000 σταυρού. Ο Μανώλη Κεφαλογιάννη ξεπερνάει του 115.000 σταυρού, ενώ η Άννα Μισέλε Σιμακοπούλου του 111.000 σταυρού. Τέλο, ο Γιώργο Κίρτσο συγκέντρωσε παραπάνω από 104.000 σταυρού, καταλαμβάνοντα την 7η έδρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει τι 6 από τι 21 συνολικά έδρε. Ο νυνευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη συγκέντρωσε παραπάνω από 139.000 σταυρού. Ακολουθεί η Έλληνα Κοντουρά με 121.000, ο Κώστα Αρβανίτης με παραπάνω από 110.000, ο Στέλιο Κούλογλου με 102.000, ο Λέξη Γεωργούλη με παραπάνω από 81.000 και τέλος ο Πέτρο Κόκαλη που ξεπέρασε τι 73.000. Το κίνημα Αλλαγή Τρίτο με ποσοστό 7,68% δικαιούται δύο έδρε, τι οποίε φαίνεται να λαμβάνουν ο Νίκο Ανδρουλάκης που ξεπέρασε τους 78.000 σταυρούς και η Εύα Καηλή που ξεπέρασε τις 66.000 σταυρούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατάφερε με ποσοστό 5,42% να εκλέξει και εκείνο δύο ευρωβουλευτέ. Πρώτος ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης με παραπάνω από 31.000 σταυρούς, ακολουθεί ο Λευτέρης Νικολάου με 23.000 σταυρούς. Η Χρυσή Αυγή επίσης λαμβάνει δύο έδρες και ακολουθεί με το ποσοστό 4,85%. Προηγείται με μεγάλη διαφορά ο Ιωάννης Λαγός που ξεπέρασε τους 63.000 σταυρούς και ακολουθεί ο Θανάσης Κωνσταντίνου με 24.000 σταυρούς. Μια έδρα λαμβάνει και η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος φαίνεται να εκλέγεται και ο ίδιος Ευρωβουλευτής με παραπάνω από 71.000 σταυρούς. Τέλο, το κόμμα Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη μάλλον λαμβάνει μια έδρα εκλέγοντας τη Σοφία Σακοράφα με παραπάνω από 19.000 σταυρούς.